Καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Το θέμα ε, της ε, ημέρας που επέλεξα να ασχοληθούμε είναι τα παιδιά και το κάπνισμα. Βλέποντας καθημερινά στους δρόμους παιδιά νεαρής ηλικίας ε, να καπνίζουν πραγματικά μου δημιουργείται μια αλληγινή. Θα έλεγα εικόνα ε, 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 και αισθητικά αλλά σκεπτόμενοι πολλές φορές τα αποτελέσματα που θα έχει όλο αυτό στην υγεία τους. Καθώς ο εθισμός ε, των παιδιών και των εφήβων στην οικοτίνη και το κάπνισμα... Ε, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της δημόσιας υγείας. Το κάπνισμα μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά δεν είναι. Πρέπει να θεωρείται ως συμπεριφορά που ανοίγει το δρόμο και μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές στη χρήση αλκοόλ, ή παράνομων ουσιών είτε αυτό είναι το χασίς είτε η ηρωίνη είτε οτιδήποτε άλλο οι περισσότεροι ενήλικες καπνιστές έχουν ξεκινήσει το κάπνισμα πριν από την ηλικία των 18 ετών το κάπνισμα εξακολουθεί δυστυχώς να είναι η κύρια αιτία θανάτου από ασθένειες που θα μπορούσαν να προβλεφθούν σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Έχει άμεση σχέση με πάρα πολλές μορφές καρκίνου. Αποτελεί την κύρια αιτία των καρδιακών και αναπνευστικών παθήσεων. Επιδεινώνει προϋπάρχουσες παθήσεις όπως είναι το άσθμα ή η αρτηριακή υπέρταση ή ο σαχαρόδης διαβήτης. Όσο νωρίτερα αρχίσει κάποιος να καπνίζει τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχει στο μέλλον και επίσης τόσο πιο δύσκολο είναι να το διακόψει κάποιος. Για να δούμε τώρα ποια παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Το μεγαλύτερο κίνδυνο φίλοι μου τον διατρέχουν τα παιδιά που οι γονείς, τα αδέλφια ή οι φίλοι τους καπνίζουν. Αυτά που προσπαθούν να δείξουν ότι είναι σκληρά να αποδείξουν στους γύρω τους ότι είναι μάγκες θεωρώντας το κάπνισμα ως μαγιά ή μια ένδειξη ότι έχουν μεγαλώσει. Αυτά τα παιδιά που αρνούνται τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και αγνοούν τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται επίσης τα παιδιά που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη αυτά είναι πιο επιρρεπή να οδηγηθούν στο κάπνισμα τα παιδιά που δεν έχουν καλή απόδοση στα μαθήματα ιδιαίτερα τα κορίτσια για να δούμε τώρα τι μπορούν να κάνουν οι γονείς ε, για να ...προλάβουν την έναρξη του καπνίσματος ε, από τα παιδιά τους. Οι γονείς ως γνωστόν αποτελούμε πρότυπα για τα παιδιά μας. Αν α, τυχόν ε, καπνίζουν κάποιοι θα πρέπει να σταματήσουν και οι ίδιοι το κάπνισμα. Ε, ε, ή αν δεν μπορούν να το διακόψουν θα πρέπει τουλάχιστον να μην καπνίζουν μπροστά στα παιδιά τους. Είναι χρήσιμο να τους λένε πόσο έχουν μετανιώσει που ξεκίνησαν να καπνίζουν. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να μην επιτρέπουν το κάπνισμα μέσα στο σπίτι και να επιμένουν με αυστηρότητα στον κανόνα αυτό. Ε, να συνηθίσουν να κάνουν φιλοφρονήσεις σε όσα παιδιά της παρέας τους ε, δεν ε, καπνίζουν. Ακόμη ε, να μην επιτρέπουν στα παιδιά να έχουν ε, ούτε καν ψεύτικα τσιγάρα επειδή και αυτά αποτελούν ε, σύμβολα. Τα παιδιά τα οποία παίζουν με τέτοιου είδους παιχνίδια έχουν περισσότερες πιθανότητες να αρχίσουν το κάπνισμα. Επίσης, καλό είναι να τονίσουν τις άμεσες αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος, όπως είναι η δυσάρεστη αναπνοή, τα κυτρινισμένα δάκτυλα, τα ρούχα που μυρίζουν, το κόψιμο της αναπνοής, και η μείωση της απόδοσης στις αθλητικές δραστηριότητες και το σημαντικότερο και η νικοτίνη μπορεί να προκαλέσει εθισμό να βοηθήσουν τα παιδιά τους να πούν Όχι στο κάπνισμα όταν πιέζονται από την ομάδα των συνομιλικών τους. Ε, αν το παιδί ή ο έφηβος έχει ήδη αρχίσει το κάπνισμα, ε, τα βήματα που θα πρέπει να κάνει για να τα... Ε, για να τα βοηθήσουν μάλλον να το διακόψουν θα πρέπει να κάνουν τα εξής βήματα να συμβουλέψουν τον έφηβο να το σταματήσει είναι πολύ σημαντικό οι να μην είναι επιθετικοί απέναντι στα παιδιά τους, αλλά υποστηρικτικοί και γεμάτη κατανόηση. Βοηθήστε το στις προσπάθειες του για την διακοπή του καπνίσματος και εκφράστε την επιθυμία σας να προσφέρετε βοήθεια. Βοηθήστε τον έφηβο να πάρει ο ίδιος προσωπικά την απόφαση να διακόψει το κάπνισμα, ανακαλύπτοντας τους σοβαρούς λόγους που επιβάλλουν τη διακοπή του. Εάν και εσείς καπνίζετε, τότε συμφωνήστε να προσπαθήσετε και εσείς μαζί του. Ζητήστε τη συμπαράσταση την βοήθεια του οικογενειακού σας γιατρού ώστε το παιδί σας να βοηθηθεί να σταματήσει το κάπνισμα. Η εκτίμηση της περίπτωσης επίσης από έναν παιδοψυχίατρο ή από έναν άλλο επαγγελματία της ψυχικής υγείας είναι απαραίτητη όταν το παιδί ή ο έφηβος κάνει παράλληλη χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών ή έχει συναισθηματικές και άλλες δυσκολίες. Αυτό, ήταν, ε, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ε, εάν το βρήκατε ενδιαφέρον κάντε like, γραφτείτε στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι που υπάρχει κάτω από την εγγραφή ώστε να σας έρχονται καινούριες ειδοποιήσεις. Να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ, καλό βράδυ!